Βράβο, ήρθε παραλίγο να μην σε φωτογραφίσω. Εκεί δείχνω τα άλλα τα γήματα. Θα σου πούνε αυτοί που είναι οι θέσεις. Παραλίγο να μην σε φωτογραφίσω καθόλου. Ακλούδα τους. Ναι. Κλούδα τους. Να πώς πάω, έψα πάει καλά. πάει όπου έχει. Και εμείς θα μπούμε. Και όπου δεν έχει, θα πάω εγώ τον κλάδο από την Ινδία. Έλα που γεράσαμε. Που γεράσαμε κάνω και εμείς στο έτσι. Παράδοση. Καλά κάνεις. Εγώ παίζω και έτσι, για να κάνω και πάνω. Καλά κάνεις. Είχατε κανένα φέτος. Είχατε κανένα φέτος. Άντε και του χρόνου. Του χρόνου. Εγώ είχα τον τρίτο. Ο μηχανολόγος μηχανικός πήγε στην Κοζάνη και τώρα έκανα αίτηση για Πάτρα για μεταγραφή. Θα δούμε. Χάρηκα πάρα πολύ. Επιδημόσιμη θέληση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, Βραπετσόνας και Αγίου Ιωάννου Ρέντη, κύριο Σεραφείμ. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικαίοι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τεθελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου, σώτερ ανάπασον, φύλα των αυτάς, εις την μακαρίαν ζωή, την παράση φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Συ, ο Θεός ημών, ο καταβάσης άδει και τα σωδήν αγνήσας των πεπεδημένων αυτός
και τας ψυχός των δούλων σου σώτερα να απαυσούν. Και δικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αρνή και άγραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος κοίησάσα, πρέσβευε υπέρ του συγχωρηθήνε τα στυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείον σου, Θεομεθά σου εκλάβδος ο Αγγελέησον. Κύριε ελέησον. Θεομεθά υπέρ μακαρίας νύμης και ονείων απάψεως, τον εν της ιερής ημών αγώσιν υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλέως αγωνισαμένων, και ηρωικός πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέρημα εκουσιών δε και ακουσιών. Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα στιχάς αυτών ελθα οι δικαίοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασίλεια των ουρανών, και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό του Αθανάτου Βασίλη και Θεού ημών ετησόμεθα του Κυρίου δε ηθόμεθα. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο Θεός των δυνάμεων, ο συντρίβων πολέμουσε υψηλών βραχείων, ο διεξαρήτων ανθρωπίσεως και του εκουσίου πάθους του Μαργυρουσιού και ο Κύριος ημών Ιησού Χριστού, ότι πόσας και δείξας ειρήνη, ότι αή τη θυσία έπεται η νίκη και το σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση. Επάθους των ημών δεωμένων της ισχύως και της φιλανθρωπίας, ισχύως μένα το έθνος ημών, διαθυράτων από νίκησης νίκην οδηγής και από δόξησης δόξαν ανάγκης. Φιλανθρωπίας δε, με τας ψυχάς, τον υπέρ της πίστος και της πατρίδος ημών, ευκλεός αγωνισαμένος και ελεοικός πεσόντων, εν τη χωρία των κατώτων εκλεκτός κατά τάξης. Τούτο αγάτα πνεύματος νέθος ημινόδε περίκυνται, και των οστέων αυτών η κύμβη, τα όρια της πατρίδος γης κράτουσα. Τα δε αυτών τίμια αίματα της ελευθερίας ημών, το δέντρο να δέλουσε. Πώς περαιτηθεί την φάλαγγα, των επιλέκτων απετέλεσαν ούτω, και εν του ουρανού στρατή Άγιων μαρτύρων συγκροτήτωσαν. Ποιος θα επαναθρώπει στήλη γεγόνασι, ούτω παρέσει τον Θεό Άγιε έφτωσαν. Τον βαραγόνα των κανονιγονίσαν του και των δρόμων οι γενναίοι αθλητέ νικηφόρος ετέλεσαν. Απόδοσουν αυτής ο δίκαιος κριτής των της δικαιοσύνης στέφανον. Ημίν δε της το εκείνο θανάτου ελευθέρης μην ζώσει. Πανάσχο Θεός, αείμνη μονεύειν της υπερόχαυτων θυσίες και να θεωρούντας την έκβαση της αναστροφής, θυμίστε την Ανδρία. Επίβλεψον Κύριε από ουρανού και από αυτόν δόξη βασιλεία σου και το έθνη ημών την ευλογία σου κατάπτυν σου. Περ δόξου στρατού της πατρίδος ημών πρόσκληθη, τους γενναίους αυτή γείτορα σε ενίσχυε και πάντα σ' ημάς, για τις υπερμάχους στρατηγού οδήγη εις την νίκη. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης πάντων των ηρωικώς αγωνισαμένων και πεσόμενων, υπέρ του έθνους ημών αγώσι Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομαι, το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία ανέχων στα θάνατος βασιλεύς και αναστάσει και νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τον Αγίον Ενδόξο Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ των Πατριαρχών. Εγείτε εμέρου φίλου αυτού Λαζάρου. Την ψυχή τα ψυχά, τον υπέρ τη πίστη και τη πατρίδο ημών. Ευκαιρό αγωνισαμένων και ηρωικό πεσόντων. Πατέρων και αδελφών ημών. Εσκηνέ δικαίων τάξεων. Εν κόρπη ει Αβραάμ αναπαύσει. Μετά γύρω και δικαίων συναριθμίσαι. Ημά δε ελεήσε και σώσε. Ο Σαββαθό συνάνθρωπο και έλεγε ημών Θεός, αιωνία ημών ημνήμη, πατέρες και αδελφοί, αιωνία ημών ημνήμη, αξιομακάριστοι και αείμνηστοι ήρωες και μάρτυρες ημών. Αιωνία
αδελφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευθών του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. 28 Οκτωβρίου 2023. Κατάθεση στεφάνων. Εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης καταθέτει στεφάνι ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Κωνσταντίνος Κατσαφάδρος. Της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά καταθέτει στεφάνι η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κυρία Σταυρούλα Αντωνάκου. Εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων καταθέτει στεφάνι ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, υποναύαρχος πολεμικού ναυτικού, κύριος Χρήστος Σασιάκος. Εκ μέρους του Δήμου Πειραιά καταθέτει στεφάνι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Παναγιώτης Αβραμίδης. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει στεφάνι η κυρία Παναγιώτα Μπελώνη, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας. Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στεφάνι καταθέτει ο βουλευτής επικρατείας κύριος Δημήτρης Μάντζος. Εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει στεφάνι ο πολιτευτής Αλφα Πειραιά κύριος Σταμάτιος Κοντομανώλης. Εκ μέρους του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος Νίκη καταθέτει στεφάνι ο υπεύθυνος της τοπικής κοινότητας Πειραιά κύριος Βασίλειος Ντάκουλας. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πειραιά καταθέτει στεφάνι ο πρίτανης καθηγητής κύριος Μιχάλης Φαγιανάκης. Εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά καταθέτει στεφάνι ο πρόεδρος κύριος Ηλίας Κλάπας. Εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά καταθέτει στεφάνι ο Γενικός Γραμματέας κύριος Γεώργιος Βίτσας. Εκ μέρους του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά καταθέτει στεφάνι ο πρόεδρος κύριος Μιχάλης Αγρανιώτης. Εκ μέρους του Συνδέσμου Αναπήρων και Θυμάτων Στρατιωτικών, Υπαξιωματικών και Οπλητών Στρατού Ξηράς Αέρος Θαλάσσης
του νόμου 1370-1944 Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, καταθέτει στεφάνι ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Γκελερής. Εκ μέρους του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, καταθέτει στεφάνι ο Αντιπρόεδρος κ. Αντώνιος Σωρότος, καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εκ μέρους της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, καταθέτει στεφάνι η Ταμείας κ. Ελένη Κοντάκου, Σημεοφόρος Αναποστρατεία. Εκ μέρους του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, καταθέτει στεφάνι ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Κορκίδης. Εκ μέρους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, καταθέτει στεφάνι ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Παπαμανώλης Ντόζας. Εκ μέρους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, καταθέτει στεφάνι ο κύριος Γεώργιος Χασιακής, Πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών. Εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, καταθέτει στεφάνι ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, κύριος Γεώργιος Φερούσης. Εκ μέρους του ΟΛΠ ΑΕ, καταθέτει στεφάνι η αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος σχεδιασμού και έργων, κυρία Δέσποινα Γκικάκη. Εκ μέρους της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Πειραιώς και Νήσων, καταθέτει στεφάνι ο Ταμείας κύριος Δημήτριος Μπέκας. Εκ μέρους της Λέσχης Αστυνομικών Πειραιά, καταθέτει στεφάνι ο έφορος κύριος Γεώργιος Πλευριάς. Εκ μέρους του Ελληνικού... Εκ μέρους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πειραιά, καταθέτει στεφάνι ο πρόεδρος κύριος Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης. Εκ μέρους της Παπυραϊκής Ένωσης Πολυτέκνων Γονέων, καταθέτει στεφάνι ο πρόεδρος κύριος Ιωάννης Πάχος. Εκ μέρους της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτηριού του Πειραιά και Περιχώρων η Αγία Τριάς, καταθέτει στεφάνι ο αντιπρόεδρος κύριος Βασίλειος Δημητρίου. Εκ μέρους του Συνδέσμου Περιπτεριούχων Πειραιά και Περιχώρων η Ελπής, καταθέτει στεφάνι ο πρόεδρος κ. Λεωνίδας Σπάλας. Εκ μέρους του Ιδραϊκού Συνδέσμου Πειραιά, καταθέτει στεφάνι ο πρόεδρος κ. Άννα Βάρκα Μαυροϊδάκου. Εκ μέρους της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά η Ομόνια, καταθέτει στεφάνι ο πρόεδρος κ. Θεόδωρος Τσόντος. Εκ μέρους της Ένωσης των Ενπειραιή και Προαστίων Μεσσηνίων, καταθέτει στεφάνι ο πρόεδρος κ. Ευαγγελία Αθανασίου.
Εκ μέρους του Υπηρετικού Συνδέσμου Πειραιώς καταθέτει τη στεφάνη ο Πρόεδρος κύριος Κωνσταντίνος Μάτσιας. Εκ μέρους του Συνδέσμου Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου καταθέτει στεφάνη η Πρόεδρος κυρία Άννα Δασκαλάκη. Εκ μέρους της Ένωσης των Απανταχού Μανιατών Ιμάνη καταθέτει στεφάνη η Πρόεδρος κυρία Δήμητρα Κούβαρη με συνοδεία μελών του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ με παραδοσιακές φορεσιές. Εκ μέρους της Αδελφότητας Κεφαλήνων Κυθακισίων Πειραιά καταθέτει στεφάνη ο Πρόεδρος κύριος Παύλος Κλαβούνος. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων καταθέτει στεφάνη ο Αντιπρόεδρος κύριος Γιώργος Σταυρουλάκης. Εκ μέρους της Ένωσης Ποντίων Πειραιώς και Ρατσινίου Δραπετσόνας καταθέτει στεφάνη ο Αντιπρόεδρος κύριος Ανδρονικίδης Κωνσταντίνος. Εκ μέρους του Σωματείου για την Κρητική Ιστορία, Παράδοση και Λαογραφία, οι Δροσουλίτες καταθέτει στεφάνη ο Πρόεδρος κ. Μανώλης Εγκλέζος Δελιγιαννάκης. Εκ μέρους της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής του Παραρτήματος Πειραιά και Κρητικής Αττικής καταθέτει στεφάνη ο κ. Αγκόπ Αβακιμιάν. Εκ μέρους της Περιφερειακής Εφορίας Προσκόπων Σαλονικού, αντί στεφάνου, θα κατατεθεί χρηματικό ποσό στον Πανελλήνιο Σύλλογο για άτομα με εγκεφαλική παράλυση φροντίδα. Τελετής κατάθεση στεφάνων.